στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα κόμματα. Η αξιωματική αντιπολίτευση και το σύνολο της αντιπολίτευσης έκανε σφοδρότατη αντιεπίθεση στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και της πλειοψηφίας σχετικά με αυτό το πόρισμα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Λάπα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο εισηγητής στην Εξεταστική Επιτροπή. Να πάμε κατευθείαν στο ψητό. Θα έχουμε και παρέμβαση του κύριου Λοβέρδου. Κύριε Λάπα, η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί για το πόρισμα ότι κατέρευσε το λαϊκιστικό αφήγημα της κυβέρνησης. Χθες κάνατε μια δήλωση ότι από το πόρισμα δεν προκύπτουν ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα. Ποινικές ευθύνες. Ποινικές ευθύνες, πολύ σωστά. Αυτό δημιούργησε όλη αυτή την αντίδραση. Άνθρακες ο θησαυρός. Τελικά όλα αυτά που λέγατε για το τρίγωνο της διαπλοκής δεν βρίσκει ένοχο. Το τρίγωνο της διαπλοκής είναι απόλυτα επιβεβαιωμένο και μάλιστα όχι επειδή είναι ένα αυθαίρετο αφήγημα της πλειοψηφίας της Επιτροπής, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ ή των ΑΝΕΛ. Είναι ένα, αυτό που ήταν, θα έλεγα, στο πίσω μέρος του κεφαλιού, το τελευταίο Έλληνα. Τι συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Κανένας δεν έχει αμφιβολία. Όπως ξέρετε, ήταν στο παρασκήνιο. Τώρα πλέον έρχεται στο προσκήνιο. Και έχουμε μαρτυρικές καταθέσεις και έγγραφα στην Επιτροπή μας που αποδεικνύουν ότι πράγματι αυτή η διαπλοκή των τριών βασικών πυλώνων μιας κοινωνίας, ενός κράτους δικαίου, που είναι ο πυλώνας ο τραπεζικός, ο πυλώνας του πολιτικού συστήματος και ο πυλώνας των μέσων ενημέρωσης. Ονόματα και διευθύνσεις, κύριε Λάπα, δεν έχει. Υπάρχουν όμως και ονόματα, υπάρχουν και διευθύνσεις. Όταν η Επιτροπή δεν είναι να φτιάξει ένα κατηγορητήριο αντίον του Α ή του Β, όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι έχουν διαπραχθεί αδικήματα, παραβάσεις και παραβιάσεις της περίοδου ΤΑΔΕ και ΒΙΤΑ και ΓΑΜΑ, είναι ο αρμόδιος εγγελικός και δικαστικός λειτουργός να εξατομικεύσει όσα διαπιστώνει η Επιτροπή και να προσωποποιήσει τις ευθύνες. Και αυτό θα κάνει να είστε βέβαιοι. Αλλά αυτό, κύριε Λάπα, αφορά τα μη πολιτικά πρόσωπα. Τα μη πολιτικά πρόσωπα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Τα οποία βρίσκονται στη δικαιοσύνη με τον Α ή Β τρόπο. Βρίσκονται ήδη στη δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι το εξής. Όλοι σας παρακολουθήσαμε σχεδόν όλες τις συνεδριάσεις. Όταν έρχεται. Γιατί αυτό είναι ύβριστο στο πολιτικό σύστημα. Όταν έρχεται εκδότης και λέει ότι εγώ έπαιρνα δάνεια με αέρα, με την υπογραφή μου. Όταν οι ίδιοι οι ταμείες και οι γενικοί διευθυντές των κομμάτων παραδέχονται ότι βάζανε ενέχειρο τις κρατικές επιδοτήσεις 2, 3 και 5 φορές για να παίρνουν ταυτόχρονα για να παίρνουν από διαφορετικές τράπεζες δάνεια. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ μετά από αυτά που ακούσαμε εμείς οι κοινοί θνητοί, πώς δεν καταλήγεται στο να αποδίδονται ευθύνες. Ή λοιπόν, ανεβάσατε πολύ ψηλά τον πήχη και τώρα ένας κόσμος ο οποίος πίστεψε ότι θα επέλθει και κάθαρσης πολιτική ως προς το σκέλος αυτό που περιγράψατε θα δυσανασχετήσει, θα απογοητευτεί και τελικά θα βγει πάλι η τελική έτσι εντύπωση ότι ή τα κουκουλώσατε ή δεν είστε ικανοί να χωρίσετε, να το πω λαϊκά, δύο γαϊδάρων άχυρο. Έχετε άδικο. Έχετε πάρα πολύ άδικο για τον εξής απλό λόγο. Η Επιτροπή αυτά που λέτε ότι δεν διαπίστωσε, τα διαπίστωσε, τα καταλογίζει. Και δεν φταίει κανείς. Πώς λέτε ότι δεν φταίει κανείς. Μα περιγράφει και τα αντικείμενα, σας λέω. Ναι, αλλά πολιτικό πρόσωπο δεν ευθύνεται κανένα. Το πολιτικό πρόσωπο δεν βγαίνει από την Εξεταστική Επιτροπή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα βγει από τον εισαγγελέα. Από τον εισαγγελικό λειτουργό, βεβαίως. Από την έρευνα, την περαιτέρω έρευνα. Και θα ξαναστείλει. Εάν διαπιστώσει. Κοιτάξτε, η Επιτροπή μπορεί να προσωποποιήσει ποινικά δικήματα. Όχι, βεβαίως. Ναι, όμως η εξέλιξη, αν γινόταν έλεγχος, δεν θα πηγαίναμε σε προανακριτική. Η πρόταση είναι από αυτό το πόρισμα. Προκύπτει η πρόταση η δική σας για να πάει σε προανακριτική. Ξέρετε, σε καμία χώρα του κόσμου να καταγγέλει τη διαπλοκή κάποιος και να έρχεται και να λένε μου το πει το τάδε πολιτικό πρόσωπο. Αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα. Διότι, ακούστε, σας πω, είπατε για τον αέρα πλην. Θα καταγραφεί στη συλλογική συνείδηση, κοινωνική και πολιτική, για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της χώρας, όπου εκπρόσωπος του μεγαλύτερου εκδοτικού και δημοσιογραφικού και ανημερωτικού εκδοτικού οργανισμού. Υποτίθεται, όπως είπε ένας άλλος εκδότης, ανέβαζε και κατέβαζε και βρυγίστηκε και στα γραφεία του λέει: καταρτίζονται ακόμα και τα υπορικά συμβούλια. Έρχεται και σας λέει ότι παίρνει δάνειο με αέρα. Τι σημαίνει με αέρα? Δηλαδή ότι παίρνει ένα δάνειο εκατομμυρίων, δεκάδων εκατομμυρίων, χωρίς καμία εξασφάλιση, χωρίς καμία εγγύηση. Εκεί, στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας, εμείς καταλογίζουμε και λέμε στο πόρισμά μας ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αυθαίρετα. Για να δώσει ο τραπεζικός τέτοιο δάνειο με αέρα, πρέπει να υπάρχει κάποια πίεση από κάποιο πολιτικό. Δεν βγήκε τώρα στην Επιτροπή μας. Θα διερευνηθεί περαιτέρω. Κύριε Λάπα. Πιστεύετε ότι το αρχείο ψυχάρι θα σας πει με πήρε τηλέφωνο ο Α ή ο Β πολιτικός? Μισό λεπτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό επισημαίνει ο κ. Κοτρότσος. Εμείς το περιγράφουμε, το καταγγέλουμε και δίνουμε και μια κατεύθυνση στη δικαιοσύνη. Ότι για πρώτη φορά πλέον, κύριε, πάρτε το υλικό μας. Και θα το πάρει ένα εισαγγελέα, ένα ανακριτή αυτό, χωρίς να έχει ούτε καν γραμματική υποστήριξη. Θα καλέσετε δηλαδή τον κύριο Ψυχάρη θεωρητικά για να τον πιέσει. Γιατί τι άλλο θα γινόταν? Θα κάνει 1-2 χρόνια. Τι άλλο θα γινόταν αν το παρέμβει η Βουλή? Κάπου,
Βουλή, κύριε Κοντρότσο, εάν το αποφάσισε η Βουλή πάλι στον εισαγγελικό λιγρό, δεν πήγαινε. Και μετά θα πάμε σε εκλογέ και θα έχουν παρακολουθεί τα δική μας. Συγγνώμη, λέτε κάτι. Κοιτάξτε, μιλάτε ξανά δικηγόρο τώρα. Εάν είτε η Βουλή, είτε ο δικαστικό λειτουργό τον διαγνώσει την ευθύνη του Α ή του Β πολιτικού, πάλι στον εισαγγελικό λειτουργό θα καταλήξει για να προσωποποιήσει το αδίκημα και να εξατομικεύσει την ευθύνη, κύριε Κοντρότσο. Γιατί έχουμε ακόμη και τον νόμο περί ευθύνη υπουργών. Ένα άλλο θέμα, το αμάρτημα. Το καταλογίζουμε και αυτό. Αγαπητή κυρία και στο πολιτικό, μην τα λέτε σε εμάς, γιατί εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε την Εξεταστική Επιτροπή. Ναι. Τουλάχιστον η κοινωνία να μας πιστώνει. Γιατί όταν εγώ ένας βουλευτής. Ακούστε κάτι, ακούστε την εικόνα. Λένε ότι τα ποσοστά ακροματικότητας της Επιτροπής μας ήταν ηλικιώδη. Θηριώδη. Αν ήταν έτσι, καταλαβαίνετε ότι ικανοποιήθηκε και το λαϊκό περιοδικό λαϊκό αστυνομικό. Ήθελε ονόματα. Διότι ο τάδε βουλευτάκος της επαρχίας να πουλάει το χέρι στον παράγοντα που ανέβαζε και κατέβαζε κυβερνήσεις και να του καταλογίζει και ευθύνη και να θέλει να τον παραβέψει στο δικαστήριο. Το λέγαμε και χθες. Κανείς δεν δικαιούται τώρα να λέει ότι δεν γνώριζε, δεν άκουσε. Συμφωνούμε απολύτως. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Άρα λοιπόν, αυτό να τα ακούσει και η δικαιοσύνη, κύριε Κοντρότσο. Κύριε Λάπα, όμως, πλέον είναι στο προσκήνιο όλα, όχι στο παρασκήνιο. Αίσθημα, ναι. Το λαϊκό περί δικαίου αίσθημα, για να είναι ολοκληρωμένο όπως το λέτε, που ναι, αποκαλύφθηκαν πράγματα και θαύματα στη διάρκεια της Επιτροπής, θέλει και συγκεκριμένες ευθύνες και ονοματεπώνυμο. Και μπορεί να μην είστε εισαγγελείς, αλλά ερευνώντας ένα τέτοιο θέμα και ακούγοντας όλα αυτά και ψάχνοντάς τα και διαβάζοντάς τα τόσο καιρό, περίμενε ενδεχομένως ένα μέρος του κόσμου ότι θα καταλήγατε και σε συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες. Ανεξαρτήτως αν μιλάμε για προανακριτική ή αν υπάρχει. Οι πολιτικές αποδίδονται απολύτως. Και δεν βλέπουμε, δεν βλέπουμε σε αυτό το πόρισμα. Δεν υπάρχει προανακριτική τώρα σε αυτό το στάδιο. Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει. Ναι, εμείς όμως το πόρισμά μας αφήνουμε ανοιχτό το ζητούμενο για περαιτέρω έρευνα. Όταν λέτε περαιτέρω, τι εννοείτε? Δεν εννοείτε την πρόοδο τη κοινωνία? Όχι, βέβαια. Από του δικαστικού και εισαγγελικού λειτουργού περιμένουμε την έρευνα. Τα πολιτικά πρόσωπα θα τα πάρουν εισαγγελικά. Μα τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να αναδειχτούν, κυρία μου. Να αναδειχτούν. Ξέρετε, εσείς ξέρετε. Μπορεί κάποιο να πει σήμερα ποιο έδωσε εντολή του τραπεζικού να δώσει δάνειο αέρα στο Μπισκάρι? Να ρωτήσω το εξή. Δεν πρέπει να γίνει διερεύνηση? Έχετε υπόνοια για το ποιο την έδωσε? Ξέρετε, ακούσατε κανένα όνομα πολιτικό εσεί που να έχετε εντολή στον τραπεζίτη να δώσει δάνειο αέρα στο Μπισκάρι? Σήμερα έχουμε ένα δάνειο παράνομο. Δόθηκε παράνομο με παράνομες εξασφαλίσεις χωρίς εγγύηση στο Ψυχάρι και χρήζει περαιτέρω διερεύνηση από που ξεκίνησε η εντολή. Αυτό ψάχνουμε. Και σας το λέμε ευθέως. Το είχατε μέχρι τώρα αυτό? Πρώτη φορά το έχετε, σαν δεδομένο. Έχετε ενδείξεις ή στοιχεία ότι υπήρξε πολιτική εντολή? Γιατί μπορεί πολύ απλά η. Έχουμε διαγράψει ότι αυτά είναι οι συνέπειες του τριγώνου της διαπλοκής. Είμαστε απόλυτοι σε αυτό. Με βάση ποια τεκμηρίωση αυτό? Έχουμε τα χαρτιά, τα έγγραφά μας που έχουμε στις αποδείξεις που έχουμε. 130.000 που δείχνουν ότι όποιος τραπεζίτης έκανε αυτή την σύμβαση κατά πολιτική εντολή ή το εικάζουμε? Αυτό είναι το ερώτημα. Σε αυτή τη φάση το εικάζουμε. Εμείς είμαστε βέβαιος γεγονός. Γι' αυτό πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Πιστεύετε ξαφνικά τρελάθηκε η τραπεζίτη σε άξιο δίνω δάνεια με αέρα? Σας είπε. Ακούστε τι πιστεύουμε. Ακούστε μια κατάσταση. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι ο σιλικό. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό. Ακούστε για να μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Έχω μπροστά μου, σταχυολογώντας κάποιες από τις καταθέσεις, όχι φίλων της κυβέρνησης ή του ΣΥΡΙΖΑ, αντιπάλων μας. Ακούστε. Αλαφούζος Γιάννης. Υπήρξε. Ο δανεισμός που έγινε στα ΜΜΕ ήταν ακρότατος, πέραν λογικής και όχι φυσιολογικός. Υπήρξε χρηματισμός, ξέρω, της ΔΕΗ από. Αναφέρει όνομα επιχειρηματία. Είναι στη δάση του κ. Σαββίδη. Χρηματισμός της ΔΕΗ. Υπουργού της ΔΕΗ, εννοεί την εποχή εκείνη. Υπουργού Ενεργείας. Τότε, ναι, από συγκεκριμένα επιχειρηματία, από το όνομα τώρα στον αέρα, το λέει, το καταθέτει εδώ. Αυτό το θυμάμαι το πράγμα. Είναι στα χέρια του κυρίου εισαγγελέα αυτό το πρακτικό εδώ. Πάω παρακάτω. Δηλαδή, έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις που είδαμε σχέσεις κράτους με επιχειρηματίες και ΜΜΕ. Τα κανάλια στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων των ιδιοκτητών. Αυτό που σας λέω τώρα. Αυτό είναι το κόσμο, είναι το ένα. Ναι, αλλά το ξέραμε, σας είπα πριν ότι αυτά τα στατικά είναι το πίσω μέρος της κεφαλής του καθένα, κύριε Κοντρότσο. Τώρα είναι πρακτικό για αξιοποίηση. Αυτό σας λέω. Τέτοια είναι άπειρα. Κύριε Λάπα, η διαδικασία από εδώ και πέρα ποια είναι? Θα πάει στην Ολομέλεια. Ακούστε, την Πέμπτη ή την Παρασκευή θα γίνει η τελευταία συνεδρίαση on camera. Μάλιστα. Δηλαδή, τι θέση συζήτησε η Επιτροπή την Πέμπτη ή Παρασκευή? Υπάρχει μια εισήγηση δική μας, 500 σελίδων. Επ' αυτού θα τοποθετούν όλα τα κόμματα. Εκτός από δύο κόμματα που εκ προημίου. Εξ αρχής είπαν ότι ό,τι και να μας φέρετε, εμείς έχουμε δικό μας πόρισμα. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τη Χρυσή Αυγή. Όλα τα άλλα τα κόμματα είπαν ότι εμείς συζητάμε την πρότασή σας και σε όσα συμφωνούμε θα συμφωνούμε.
Όσα θα διαφωνούμε θα κάνουμε παρατηρήσεις κάτω από το κείμενο το ενιαίο. Για να υπάρξει ενιαίο κείμενο. Όταν λέτε τα άλλα κόμματα, ποια κόμματα είναι. Όλα τα υπόλοιπα. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη, η Νέα Δημοκρατία, το ποτάμι ενός κεντρών και η Ανεξάρτητη Έλληνες. Διευκρινίστε μας και κάτι ακόμα. Και η Ανεξάρτητη Έλληνες. Μισό λεπτό και να μας πει την πορεία. Για τον Στουρνάρα να μας πει. Θα μας το πει και αυτό, νομίζω είναι το hot θέμα. Και να μας πει τον κύριο Στουρνάρα την υπόθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Μετά, αφού βγει το πόρισμα, θα πάτε στην Ολομέλεια. Ή δεν θα πάτε. Τη Δευτέρα μπορεί να παραδοθεί το πόρισμά μας μετά τη συζήτηση της 5ης, πάλι να κατατείνει στον πρόεδρο της Βουλής. Ταυτόχρονα αυθημερών διαβιβάζεται ως κείμενο πλέον επίσημο στους αρμόδιους εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς. Οπότε πάει εκεί στην ελληνική δικαιοσύνη, όπως μας είπατε. Ακριβώς, ναι. Και αυτό το πόρισμα θα χρησιμοποιηθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Με όλο το υλικό που έχει συγκεντρωθεί, 130.000 σελίδες, για τη διαρρεύνηση των συγκεκριμένων προσωποποιημένων πλέον ευθυνών. Και σε αυτή την περίπτωση, εάν πέσει πάνω σε πολιτικά πρόσωπα, για παράδειγμα, πώς θα αντιστραφεί η δημοκρατία για την άρση ασυλίας από τη Βουλή. Και απαντήστε μας λίγο σε αυτό που είπε ο Σεραφείμ και η Νικόλ, όλοι το είχαμε. Διαπιστώνετε ευθύνες για τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή κάνατε γκάφα, όπως λένε κάποιοι άλλοι? Δεν υπάρχει γκάφα, κύριε Κοτρότσο. Δεν υπάρχει γκάφα. Μέχρι να γίνει αυτό το υλικό το χθεσινό, υπήρχαν ο κάθε ένας από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έφτιανε και ένα κομμάτι που του είχε χρεωθεί. Το μεγαλύτερο μέρος το είχα χρηθεί εγώ μελών. Ένα από τα κομμάτια φτάσει στην ανταλλαγή, εγώ πιστεύω ότι έγινε υποκλοπή ενός email. Ένας από τους 11. Δεν υπήρχε αλλιώς, σήμερα δεν ήρθε αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν έχει έρθει αυτό το κομμάτι εμένα κάτω που έχει την. Από κάποιον βουλευτή άνθρωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο άλλο. Ή τη ΑΝΕΛ. Μαζί που κάνατε το πόρισμα. Αυτό τι είναι το από κάτω για τον κύριο Στουρνάρα? Είναι μια τροπολογία που είχε γίνει στην Βουλή καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ. Όπου απέδιδε ευθύνη στον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα, για μια χαριστική υπουργική απόφαση 1,2 δι τη Μότορο. Είχε διαγραφεί πρόστιμο τη Μότορο και τον ΕΛΠΕ. Οικογένεια Βαλτινογιάννη. Και ήταν αυτό. Και προστέθηκε στο τέλος του πορίσματός μας, αυτή η τροπολογία. Όταν λέτε προσθέθηκε, από ποιον προσθέθηκε? Ποιος θα μπορούσε να το προσθέσει? Πάντως, εγώ στο κείμενο που παρέδωσα εγώ στους δημοσιογράφους δεν υπήρχε. Συγγνώμη, μισό λεπτό, γιατί αυτό θέλει μια διερεύνηση. Υπάρχει όμως. Εσείς στείλατε άλλο κείμενο. Πού το στείλατε αυτό το κείμενο? Σε όλα τα κόμματα και σε όλα τα κόμματα. Και προσθέθηκε. Στου συντάκτες της Βουλής. Και προσθέθηκε. Εσείς δεν το είχατε βάλει. Και προσθέθηκε κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρετε πού. Αυτή η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών και ο Στοντάκτης. Και προσθέθηκε από πίσω από την. Αυτή η τροπολογία έγινε αντικείμενο συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή? Όχι, έγινε στα πρακτικά απλώ στα αποδεικτικά στοιχεία τη Επιτροπή μα. Άρα κάποιος την ανέσυρε από τα πρακτικά και την πρόσθεσε στο δικό σας κείμενο. Ναι. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία. Υπήρχε άλλος που να ήρθε σε επαφή με το δικό σας κείμενο? Υπήρχε μια ανταλλαγή email για ένα 24ωρο ανταλλαγή. Μεταξύ ημών, δηλαδή μεταξύ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται δηλαδή ότι. Μεταξύ και άλλων κομμάτων, δεν θέλω να πω τώρα με τον κομμάτι. Εννοείται δηλαδή, κύριε Λάμπα. Είναι Νέα Δημοκρατία και Δημοκρατική Συμπαράταξη. Υπάρχει δηλαδή κάποιο. Έρικα, μισό λεπτό. Εννοείται ότι. Κάτι άλλο λέω, ότι κάποιο του κόλλησε την τροπολογία κάτω από το κείμενο. Ένα παράγραφο κάτω από το κείμενο. Είναι πολύ χειρότερο αυτό. Το δικό μου εισηγητικό κείμενο δεν υπήρχε αυτό που προσθέθηκε, που υπήρχε σε κάποιε διαρροέ που αφορά τον κύριο Λάμπα. Σε 4 ώρες υπήρχε μια ανταλλαγή email ότι διάφορα κομμάτια, άλλοι βουλευτές έγραφαν ένα κομμάτι. Πολύ μικρά και τα αφορούσαν, και έγινε μια σύνθεση. Τα 11 μέλη της Επιτροπής που αφορούν την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ είχαν χρεωθεί όλοι από ένα κομμάτι ΜΟΜΟΕ ή τράπεζα. Ωραία, και όταν ενώσατε σε όλα αυτά τα κομμάτια. Και έπαιρναν τα email εγώ και ο πρόεδρος. Δεν υπήρχε η αναφορά στον κύριο Στουρνάρα. Αυτή ήταν. Ωραία. Αλλά τελικά στο δικό μου το κείμενο δεν υπήρχε. Και βρέθηκε. Είπατε, εγώ 4,5 ώρα το απόγευμα χθες είχα έτοιμο την εισήγησή μου και την παρέδωσα σε όλους τους εισηγητές όλων των κομμάτων της Επιτροπής και ως συντάξεις της Βουλής. Υποπτεύεστε κάποιον βουλευτή? Δεν χρειάζεται να μας πει το όνομα. Υποπτεύεστε κάποιον βουλευτή? Όχι, δεν ότι έκανε αυτή τη σειραφή? Γίνεται κάποια έρευνα? Δεν υπήρχε λόγος. Δεν υπήρχε λόγος. Αν γίνεται κάποια έρευνα για να διαπιστώσετε τι έγινε με αυτή την. Με αυτό την κόλληση, την υποκλοπή. Γιατί, ήδη η τροπολογία που είχαμε κάνει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του κ. Στουρνάρα ως Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει ούτως ή άλλως στην εξεταστική ως αποδεικτικό υλικό. Κύριε Λάπα, σας ευχαριστώ. Και δεν αποκλείεται να αξιοποιηθεί. Δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί έχουμε τον κύριο Ανδρέα Λομβέδρο.